Λοιπόν, είμαστε στη Βίτσα, στο κανάλι Κυγαρέφαλο με ο Βασίλης Σοδατσούπας. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα στην περιοχή πριν 13 χρόνια και ανοίξαμε αυτό το μαγαζί, καλλιεργούμε μανιτάρια. Είναι η καταγωγή μας από εδώ, μεγαλώσαμε στην Αθήνα, ζούσαμε στην Αθήνα όλη μας τη ζωή, αλλά αποφάσισαμε να δούμε εδώ στα Πάτρια Εδάφη. Έχουμε κάνει αγώνα και συνεχίζουμε να κάνουμε αγώνα, αλλά πιστεύουμε στην Ήπειρο, πιστεύουμε στο φυσικό της πλούτο, στα κάλλη της, στο καθαρό της περιβάλλον. Ελπίζουμε να μείνει έτσι, να κρατηθεί έτσι και εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ζήσουμε εδώ στον τόπο μας. Σήμερα φάγαμε πυρομάδες με ένα πατέ από φρέσκα μανιτάρια με λίγο τρούφα πάνω. Φάγαμε πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με βασιλομανίτερα σοταρισμένα, δεντρομανίτερα δικής μας καλλιέργειας με σπανάκι και αμύγδαλα και ένα ριζότο με 5 άγρια μανιτάρια και φρέσκα τρούφα ζαγορίου. Τα πεπιρώτικα κρασιά είναι εξαιρετική συνοδή για τα πιάτα με μανιτάρια. Και το βλάχικο, το κόκκινο κρασί που καλλιεργείται και στη Ζίτσα αλλά και στην περιοχή του Μετσόβου ή στο Ανατολικό Ζαγόρι, είναι ένα εξαιρετικό κόκκινο κρασί που πηγαίνει, αλλά και η ντεμπίνα η δική μας. Ακόμα και τα αφρόδη κρασιά ταιριάζουν μια χαρά με διάφορα πιάτα, ανάλογα με το πώς είναι μαγειρεμένα. Πάντως δεν ισχύει αυτό που λένε κάποιοι ότι λευκό κρασί μόνο με τα μανιτάρια. Και το κόκκινο μια χαρά πάει, αλλά και το ρεζέ, το ημίγλικο, το αφρόδες, το παραδοσιακό της περιοχής μας, είναι ένα εξαιρετικό κρασί για όλα τα πιάτα με μανιτάρια.